Χαράτσια έκπληξη για μικρομεσαίους και για τα ελληνικά νοικοκυριά φέρνει το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το δάνειο γέφυρα και το νέο μνημόνιο. Σοκ θα υποστούν ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο φόρος αυξάνεται από 26% σε 29% και όχι 28% όπως ζητούσαν οι δανειστές. Διπλασιάζεται και η προκαταβολή φόρου από 55% σε 100% για την επόμενη χρονιά και χωρίς καμία πρόβλεψη για ατομικό αφορολόγητο, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει αναφορά στους φόρους των επιχειρήσεων που ίσως έρθουν σε επόμενο εφαρμοστικό νόμο. Κοιτάξτε, άκουσαμε ιδιαίτερη προσοχή του Πρωθυπουργού χθες στην ΕΡΤ. Δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος 41 χρονών θα πει ψέματα στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι η δική μου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είπε την αλήθεια. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα. Τα μέτρα για εμάς τους επαγγελματίες βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολα. Ανεβαίνουν οι φόροι μας, ανεβαίνει το ποσοστό του ΦΠΑ, ανεβαίνουν οι υποχρεώσεις μας ό,τι αφορά στο τέλος της εφορίας για την προκαταβολή. Αν δίνουμε 2, θα δώσουμε 3 και ούτω καθεξής. Σφίγγουν τα πράγματα. Εκεί που εμείς χρειαζόμαστε μια ανάσα και μια βοήθεια, τα πράγματα αντί να βοηθηθούμε, σφίγγουν ακόμη περισσότερο. Εμείς ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο και βλέπουμε ότι έρχονται μέτρα τα οποία για μας είναι φυσιακά, δεν είναι μέτρα ανάπτυξης. Από τα άλλη, τι να πω για την εστίαση, τραγικό λάθος. 23% στην εστίαση, τραγικό, μέγα λάθος. Αν περιμένεις από κάπου να δώσει μια ανάπτυξη, είναι από την εστίαση. Γιατί? Γιατί η εστίαση μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, αλλά εγώ θα το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια, ότι έχει από πίσω έναν ολόκληρο όγκο καταστημάτων που βοηθούνται από την συνεργασία αυτήν και ένα σωρό κόσμο ο οποίος δουλεύει στην εστίαση. Μανάβης, Κρεοπόλης, Ψαράς, είδη σούπερ μάρκετ, είδη Μπακαλικής, χαρτικά, τι να σας πω, μια πληθώρα εμπορευμάτων από την εστίαση. Υπάλληλοι, γκαρσόνια, ψίστες, μαγείροι, χίλιοι δυο. Αυτοί όλοι τώρα. Σκεφτείτε ότι όταν θα συσσωρευτεί το ΦΠΑ, θα πάει στο 23%, θα αναγκαστούν οι άνθρωποι να κάνουν τι, ή να βάλουν κάποιο ποσό πάνω στην τιμή που δεν τους παίρνει πλέον, ή να μειώσουν τι, να μειώσουν την ποιότητα, θα χάσουν τους πελάτες τους. Δεν θα το κάνουν. Άρα και αυτοί έχουν έρθει σε απόγνωση. Θα πρέπει να διώξουν πελάτες, να διώξουν τους υπαλλήλους. Δύσκολη κατάσταση. Εύχομαι ότι αυτά τα μέτρα. Ξέρω σίγουρα ότι αυτά τα μέτρα δεν θα βοηθήσουν. Εύχομαι πολύ γρήγορα να έρθουν άλλα μέτρα τα οποία αντισταθμιστικά θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες, επειδή υποχρεωτικά μπήκαν στη διαδικασία να επιβληθούν τα μέτρα αυτά. Τέλος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον επικεφαλής εμπορικού συνδέσμου, η επίδραση των μέτρων στη ζήτηση μπορεί να τους εξαφανίσει. Η επίπτωση του κλεισίματος των τραπεζών στη λειτουργία των επιχειρήσεων έχει χτυπήσει τόσο τη διαθέσιμη ρευστότητα των καταναλωτών, όσο και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προμηθειών των επιχειρήσεων, ενώ η απειλή του χάους που θα προκαλούσε η μη συμφωνία είναι ακόμη νοπή.